αυτή η εν Χριστώ θεληματική πτωχία, αγαπητοί μου, στην οποία και θέλω να μείνω, έχει μία θεολογική διάσταση. Και αυτή η θεολογική διάσταση είναι για τους εξής λόγους. Κύριε των δυναμεών εθιμών γένου. Τελειώνει η επιστολή του Κυρίου προς την Εκκλησία της Εφέσου με ένα περίπου γενικό χαρακτηριστικό για κάθε επιστολή. Τον εικόντι, δώσω αυτό φαγήν εκ του ξύλου της ζωής, ο εστίν εν το παραδείσο του Θεού μου. Εις εκείνον που θα νικήσει, εις αυτόν θα του δώσω να φάγει από το ξύλο της ζωής που είναι μέσα εις τον παράδεισο του Θεού μου, λέγει ο Χριστός. Σας είπα ότι αυτή η φράση επαναλαμβάνεται σαν εποδός με κάποιες μικρές παραλλαγές με ανάλογα χαρακτηριστικά των παραλλαγών σε κάθε επιστολή. Ότι εις εκείνον που θα νικήσει, εις τον αγώνα εναντίον του σατανά, τότε αυτός θα γευθεί την γεύση της βασιλείας του Θεού. Εγγύησης δε αυτής της νίκης είναι η νίκη του Χριστού και η πίστης μας εις εκείνον. Το ξύλο της ζωής, το οποίο ο Κύριος υπόσχεται, είναι η εμποδισμένη γεύση εις τους πρωτοπλάστους, οι οποίοι εξήλθαν του παραδείσου και εμποδίστησαν, ή μάλλον εξήλθαν ακριβώς για να εμποδιστούν από το να δοκιμάσουν από το ξύλο της ζωής. Ξύλο θα πει δένδρο, από το δένδρο της ζωής, για να μην γίνουν αθάνατοι, όπως λέγουν οι πατέρες ερμηνεύοντες, ή να μην το κακόν αθάνατον γέννηται. Και όπως αντιλαμβάνεστε, έμεινε άβατος και κλεισμένη η πύλη του παραδείσου. Με άλλα λόγια, εισήλθε ο θάνατος. Τώρα όμως προσφέρεται ο καρπός του δένδρου της ζωής από αυτόν τον Χριστόν, ο οποίος άνοιξε τον δρόμο που οδηγεί εις τον παράδεισον του Θεού. Όταν λέει του Θεού μου, είναι κάτι ανάλογο με εκείνο το οποίο είχε πει εις τους μυροφόρους στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου: πορεύομαι, αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών, και Θεόν μου και Θεόν ημών. Αναφέρεται εις την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, ο οποίος ως θεάνθρωπος ήνυξε την πύλη του Παραδείσου. Διότι ως Θεός θα ήταν περίεργο πράγμα να ανοίξει, να μην κλείσει. Ο Θεός κρατάει το ανθρώπινο γένος μακράν από την αθανασία, μακρά από την αιώνια ζωή. Ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, δηλαδή η ανθρωπίνη φύση του Κυρίου, είναι εκείνη η οποία οι γονείς τη εργάστη και οδήγησε το ανθρώπινο γένος πάλι εις την βασιλεία του Θεού. Εις τι όμως πρέπει να αγωνιστεί ο κάθε ένας προκειμένου να νικήσει? Εις ό,τι αναφέρει η επιστολή που είχαμε αναγνώσει και αναλύσει στα δύο τελευταία μας θέματα, δεν είναι τι άλλο παρά η αποστροφή και ο αγών εναντίον πάσης δογματικής και ηθικής παρετήσεως και η αιμονή εις την πρώτη και ζέουσαν αγάπη που παρεπονέθη ο Κύριος, ότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Φυσικά αντιλαμβάνεστε ότι η υπόσχεση σε αυτή του Χριστού αντιτίθεται εις εκείνες τις επιτρεπόμενες σαρκικές απολαύσεις των Νικολαϊτών, που είπε ο Κύριος ότι τα έργα αυτών μισεί. Έτσι κλείει, αγαπητοί μου, η πρώτη επιστολή από τα 7 επιστολά της Αποκαλύψεως και συν Θεώ εισερχόμεθα εις την δευτέρα επιστολή. Η δευτέρα επιστολή αναφέρεται προς τον επίσκοπο της Σμύρνης. Αισθανόμεθα μια ιδιαίτερη συγκίνηση όταν ακούμε αυτές τις πόλεις που είναι τόσο κοντά μας. Όχι απλώς κοντά μας, όχι μόνο ελληνικές. Το θέλετε απέναντί μας εδώ, αν βγείτε στην κορυφή του Κυθάβου και βάλετε μια δυνατή φωνή, θα ακουστεί η φωνή σας στη Σμύρνη. Απέναντι εδώ, ανατολικά, η Σμύρνη, απέναντι.
Πάρα πολλοί άνθρωποι από εσάς φύγατε από τη Σμύρνη. Δεν κάνει την αίσθηση αυτή σε έναν Κινέζο που θα διάβαζε την Καινή Διαθήκη, σε έναν Ιαπωνέζο, σε έναν Αφρικανό ή έναν Αμερικανό. Έχουμε και αυτό το μεγάλο προνόμιο, όλα αυτά να έχουν, όλες αυτές οι μεγάλες αλήθειες του Κυρίου, του Θεού, του ουρανού, να έχουν πάρει υλικό, να έχουν πάρει χρώματα από αυτόν τον χώρο εδώ, από αυτή τη Μεσόγειον θάλασσα, εδώ στον ελληνικό αυτόν χώρο, των μικρασιατικών κλπ. Είναι κάπως έτσι ιδιαίτερα συγκινητικό. Η επιστολή αυτή προς τον επίσκοπο της Σμύρνης λέγει τα εξής: «Και το αγγέλ της εν Σμύρνη εκκλησίας γράψον, τάδε λέγει ο πρώτος και ο έσκατος, ως εγένετο νεκρός και έζησε, είδα σου τα έργα και την θλίψη και την πτωχία, αλλά πλούσιος ή και την βλασφημίαν εκ των λεγόντων Ιουδαίους είναι εαυτούς και ούκησι, αλλά συναγωγή του σατανά. Μηδέν φοβού, ο μέλης παθή, ειδού δι, μέλη βαλήν ο διάβολος εξ ημών, εις φυλακήν ή να πειραστείτε, και έξετε θλίψην ημέρας δέκα. Γίνου πιστός αχριθανάτου, και δώσωση των στέφανων της ζωής. Ο έχων ους ακουσάτο ότι το πνεύμα λέγει τες εκκλησίες, ο νικών ουμία αδικηθεί εκ του θανάτου του Δευτέρου». Δηλαδή, και εις τον επίσκοπον της εκκλησίας της Σμύρνης γράψε, λέγει ο Κύριος εις τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. Τα εξής λέγει αυτός που είναι ο πρώτος και ο τελευταίος, ο οποίος έγινε νεκρός και έζησε: «Γνωρίζω τα έργα σου και την θλίψη σου και την πτωχία σου, αλλά είσαι πλούσιος, και την βλασφημία εξ εκείνων που λέγουν ότι είναι Ιουδαίοι, αλλά δεν είναι, και είναι συναγωγή του σατανά. Μην τους φοβάσαι εκείνο το οποίο πρόκειται να πάθεις. Να, πρόκειται να βάλει από σας, από μερικούς από σας, ο διάβολος στη φυλακή για να υποστείτε πειρασμών και δοκιμασίαν, και θα έχετε θλίψη 10 ημέρες. Γίνε πιστός μέχρι το θάνατο και θα σου δώσω το στεφάνι της ζωής. Αυτός που έχει αυτή, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα το Άγιον εις τις εκκλησίες. Αυτός που νικά δεν θα αδικηθεί από τον θάνατο τον δεύτερο. Η Σμύρνη, όπως σας είπα προηγουμένως, πόλης ελληνικοτάτη, και το όνομά της είναι ελληνικό, βρίσκεται 8 μίλια βορείως της Εφέσου, της προηγουμένης εκκλησίας που ο Κύριος έστειλε επιστολή, και έρχεται νοτίως της άλλης πόλεως, της Περγάμου, προς την οποία και αυτήν την πόλη ο Κύριος στέλνει επιστολή. Συνεπώς βρίσκεται ανάμεσα μεταξύ των δύο πόλεων, Εφέσου και Περγάμου, και συνηγωνίζεται εις όλους τους τομείς, και τους εμπορικούς και τους πολιτιστικούς, η Σμύρνη, και την Πέργαμον και την Έφεσον. Εις την Σμύρνη υπήρχε η Ιουδαϊκή συναγωγή, η οποία διέκειτο εχθρικώς προς τον χριστιανισμό, και ένεκα της οποίας συναγωγής ασχολείται κατά ένα μεγάλο και σημαντικό μέρος η παρούσα επιστολή προς τον επίσκοπον της Σμύρνης. Η επιστολή προς τον επίσκοπον της Σμύρνης μαζί με την επιστολή προς τον επίσκοπον της Φιλαδελφίας είναι οι μόνες επιστολές που στερούνται ελέγχου. Έχει μόνον επένους. Δεν υπάρχει καμία κατηγορία. Μόνον επένους. Είναι επιστολές γεμάτες από έπαινον και από παρηγορία. Πρώτος επίσκοπος της Σμύρνης υπήρξε ο Βουκόλος. Διάδοχος του Βουκόλου, πιθανότατα δε και παραλήπτης της επιστολής, είναι ο Αποστολικός Πατήρ και Ιερομάρτης Άγιος Πολύκαρπος, που εμαρτύρησε εις τας 23 Φεβρουαρίου του έτους 155.
Η επιστολή αυτή προς τον επίσκοπο της Σμύρνης είναι ένα κλασικό παράδειγμα παρηγορίας δια τους ήρωας της πίστεως. Τάδε λέγει ο πρώτος και ο έσκατος, ως εγένετο νεκρός και έζησε. Η προσυγορία, η ονομασία του Αποστολέως Χριστού είναι παρμένη από την εισαγωγική νοπτασία που είχαμε αναλύσει μια περασμένη φορά και προσυδειάζει προς το όλον περιεχόμενο της επιστολής που ακολουθεί, διότι ο λόγος αναφέρεται περί διωγμών και συνεπώς και μαρτυρίου και θανάτου, και συνεπώς δεν θα πρέπει να φοβηθούν εκείνοι οι οποίοι θα υποστούν το μαρτύριο και τον θάνατον, διότι εκείνος που τους στέλνει την επιστολή και χάρη του οποίου υφίστανται τον θάνατον και το μαρτύριον, αυτός είναι εκείνος ο οποίος εγένετο νεκρός αλλά έζησε. Με άλλα λόγια, τι έχουν να φοβηθούν? Ο θάνατος σε τίποτα δεν έχει να τους βλάψει. Θα αναστηθούν δυνάμει τη ζωή του ενανθρωπίσαντος Υιού και Λόγου του Θεού. Ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας γράφει: πρώτος εστίν ως Θεός, έσκατος ως άνθρωπος, επεσκάτων των γερών γεγονός και δια της τριημέρου νεκρόσεως ανοίξας ημίν την ζωή την αιώνια. Αλήθεια, τι θα πει εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσκατος? Πρώτος λέγεται ως Θεός, έσκατος ως άνθρωπος, διότι πρώτος είναι εκείνος ο οποίος υπάρχει προπάντων των όντων. Έσκατος δε ως προς την ανθρωπίνη φύση, διότι είναι προσέλαβε ούτως υπήν ανθρωπίνη φύση, κτιστήν φύση εκ των υστέρων, ως έσκατος. Αλλά ακόμη ο πρώτος και ο έσκατος δεν είναι τι άλλο παρά μια απήχηση του Α και του Ω. Εγώ είμαι, που μας είχε πει στο προήμιο της επιστολής, εγώ είμαι το Α και το Ω, δηλαδή η αρχή και το τέλος, ο πρώτος και ο έσκατος. Εγώ που έχω ένα αυτό, πάνω ότι είναι αρχή, πάνω ότι είναι πρώτο, πάνω ότι είναι τελευταίο. Από όλα τα κτίσματα, όλα υπάρχουν σε μένα τον Θεό. Είδα σου τα έργα και την θλίψη και την πτωχία, αλλά πλούσιος είναι. Γνωρίζω τα έργα σου και τη θλίψη σου και τη φτώχεια σου, αλλά είσαι πλούσιος. Βέβαια, πρώτης όψεως μοιάζει ότι είναι το πράγμα οξύμορο. Πώς είναι πλούσιος αφού είναι φτωχός? Λέγει, γνωρίζω τη φτώχεια σου, αλλά είσαι πλούσιος. Ίσως ένας ο οποίος μόνο με τα οικονομικά ασχολείται και δεν έχει κανέναν πνευματικό ορίζοντα, ούτε καν τη γλώσσα της ελιγορίας γνωρίζει, θα μπορούσε να πει εδώ, μήπως είχε τίποτα κρυμμένα χρήματα. Πουθενά εφαίνεται ο φτώχος και τώρα του λέγει ο Κύριος ότι γνωρίζω είσαι φτωχός αλλά είσαι πλούσιος, τα έχεις κρυμμένα ή έχεις καταθέσεις. Όχι, δεν αναφέρεται προφανώς εις αυτό. Είσαι φτωχός, το ξέρω αυτό, είσαι φτωχός. Γνωρίζω λοιπόν τα έργα σου, ξέρω τις θλίψεις σου, ξέρω και τη φτώχεια σου. Πάρα τα αυτά, θα σου το δείξω αυτό, είσαι πλούσιος. Εδώ έχουμε ένα τρίπτυχο μιας χριστιανικής πορείας προς την αγιότητα, την οποία θα παρακαλέσω όλος ιδιαιτέρως να προσέξουμε, γιατί αποτελεί πορεία της Εκκλησίας, πορεία δηλαδή των πιστών. Θα παρακαλέσω ακόμη ότι θα ακούσετε, μην πείτε ότι αυτά είναι για μερικούς, αλλά είναι για όλους μας. Ποιο είναι το τρίπτυχο αυτό? Είναι τα έργα, η θλίψης και η πτωχία. Όταν λέγει ο Κύριος είδα σου, σου γνωρίζω, σημαίνει ότι ξέρει ο Κύριος. Τι? Τα έργα. Τι είναι τα έργα? Είναι η δράση υπημαντική του επισκόπου στην πόλη της Σμύρνης. Είναι τα έργα της αγάπης και της φιλανθρωπίας. Αλλά είναι και τα έργα της βασιλείας του Χριστού επί της γης.
Θέλετε ακόμη? Δεν είναι μόνο τα έργα με την στενή σημασία της λέξεως. Αλήθεια, είναι πολύ στενή η σημασία της λέξεως. Όταν λέμε έργα, ότι είναι η φιλανθρωπία. Λέμε καλά έργα, η φιλανθρωπία. Έργα, εν ευρία ενία, είναι ο βίος και η πολιτεία του πιστού. Να το ξέρουμε. Μπορεί κάποιος άνθρωπος να μην έχει την δυνατότητα να κάνει φιλανθρωπία, δηλαδή να κάνει ελεημοσύνη, να δώσει χρήματα ή να ανεβεί και κατεβεί σκάλες γραφείων και υπουργείων για να διεκπεραιώσει υποθέσεις ανθρώπων εχόντων την ανάγκη του. Μπορεί να είναι στο κρεβάτι, μπορεί να είναι πάντοχος άνθρωπος και να έχει έργα. Και ποια είναι τα έργα αυτά? Είναι ο βίος και η πολιτεία, ο τρόπος με τον οποίο ζει. Αυτά είναι εν ευρία ενία τα έργα του πιστού. Κάποτε θα μας πει ο Κύριος, αγαπητοί, είδα σου τα έργα, γνωρίζω τα έργα σου. Ποια? Ο τρόπος με τον οποίο έζησες, πως σκεφτόσουν, πως μιλούσες, πως εκινήσω. Αν είχες μέσα σου φιλάνθρωπες διαθέσεις, χωρίς ίσως να έχεις την δυνατότητα αυτές τις φιλάνθρωπες διαθέσεις να τις εκδηλώσεις. Πόσες φορές βλέπουμε τους ανθρώπους που θέλουμε να τους βοηθήσουμε αλλά δεν μπορούμε. Έχουμε όμως την διάθεση μέσα μας. Κάποτε μπορεί να κλάψουμε για αυτό το πράγμα και να πούμε: Θεέ μου, κοίταξε οι άνθρωποι, κοίταξε, χιόνισε, κάνει κρύο και υπάρχουν άνθρωποι που είναι στα αντίσκηνα, μα ως σεισμόπληκτοι, μα ως φυγάδες, μα ως πρόσφυγες, μα ως μη έχοντες στέγη. Και κανείς πονέσει. Τι τα πουλιά, τα σπουργίτια, που δεν μπορούν να βρουν τίποτα να πάνε γιατί έχει πολύ χιόνι. Και τα βλέπει και λέγει: Κύριε, αυτά τα πουλάκια υποφέρουν γιατί εγώ ο άνθρωπος φταίω. Αν εγώ δεν αμάρτανα εις τον παράδεισον, η κτήσεις δεν θα υπέφερε αυτήν την ώρα. Αν λοιπόν υπάρχει αυτή η κατάσταση μέσα εις την κτήση, είναι γιατί εγώ ο άνθρωπος φταίω. Πέστε μου, αυτά όλα δεν είναι έργα? Δεν είναι φιλάνθρωπες εκδηλώσεις, φιλάνθρωπες διαθέσεις? Και αν κανείς ακόμη, αν το θέλετε, ανοίξει το παράθυρό του και βάλει ψιπουλάκια στο παράθυρο και περιμένει να έρθουν τα πουλάκια, τα σπουργητάκια, γιατί μόνο τα σπουργητά, κυρίως τα σπουργητά έχουμε τώρα το χειμώνα και άλλα πουλά υπάρχουν, αλλά κυρίως αυτά τα επικρατέστερα εδώ γύρω στα σπίτια μας, έρθουν και φάνε ψιπουλάκια. Δεν είναι αυτά φιλάνθρωπα αισθήματα? Πιστέψτε με, αλήθεια, μη πηγαίνει το μυαλό σας όταν λέμε έργα. Αυτό σας το είπα για παράδειγμα. Όταν λέμε έργα, μην πηγαίνει το μυαλό σας ότι πρέπει κανείς να διαθέσει χρήματα, να κάνει, ξέρω εγώ, γυροκομεία, βρεφοκομεία, ορφανοτροφία κλπ. Όχι, αγαπητοί. Είναι ο βίος και η πολιτεία του ανθρώπου. Γνωρίζει λοιπόν ο Θεός τα έργα του κάθε ανθρώπου και της Εκκλησίας. Το δεύτερον του τριπτύχου είναι η θλίψη. Είναι η κατάσταση που δημιουργείται από τις αντιξόους και αντιθέους δυνάμεις ένεκα της παρουσίας των έργων του Θεού. Είναι ο φθόνος και η σφοδρά αντίθεση του σατανά. Όταν δει ο διάβολος και οι άνθρωποι του διαβόλου τα όργανα του σατανά, όταν δουν τα έργα του ανθρώπου, τότε φθονούν, τότε επιτίθενται, δημιουργούν πράγματα, προβλήματα. Αυτή η θλίψη που δημιουργείται από τις επιθέσεις του διαβόλου και των φθονερών ανθρώπων και των απίστων ανθρώπων, αυτή είναι η θλίψη που έχει ο πιστός. Να το ξέρετε, το λέγαμε μια περασμένη φορά, είναι αδύνατο να είσαι πιστός αληθινά και να μην έχεις θλίψη. Ο Κύριος το εβεβαίωσε: «Εν το κόσμο θλίψιν έξετε». Εις τον κόσμο θα έχετε θλίψη. Όχι η θλίψη εκ της αμαρτίας μας. Αυτή είναι κοσμική θλίψη. Ούτε η θλίψη που θα έχω από μια αποτυχία μου ή από μια απώλεια. Έχασα μια δουλειά που θα βγάζα χρήματα. Έχασα χρήματα στο δρόμο. Μου κλέψαν το σπίτι. Έπαθα μια ζημιά, έγινε ένα σεισμός, μια πλημμύρα, μου κατεστράφησαν τα χωράφια μου, η παραγωγή μου.
αυτές οι θλίψεις δεν είναι κατά Θεόν, είναι κατά κόσμον. Αν έχεις μια τέτοια θλίψη, δεν παίρνεις τη Βασιλεία του Θεού. Αν έχεις θλίψη εκ του έργου του Θεού, γιατί ακριβώς ζεις κατά Θεόν και προκαλείται, όπως σας είπα, ο φόνος, το μίσος, η κακία του σατανά και των ανθρώπων και σου δημιουργούν πράγματα, προβλήματα, τότε είσαι μακάριος. Αν θέλετε όμως να το επεκτείνω, και όταν ακόμη κανείς έχει τις θλίψεις της κατακόσμων, μου πήρε το νερό την παραγωγή μου, έπεσε το σπίτι μου από το σεισμό και δεν πέφτω. Προσέξτε, πραγματικότητα, αυτό μου το έλεγε ένας αδελφός, είναι παρόν. Δεν πέφτω ανάσκελα να μου ντιώνω το Θεό με τα χέρια και με τα πόδια μου. Να φυλάξω Θεός. Άμα το άκουσα ανατρίχασα. Αλλά τι, δεν βαρυγκώνω. Τότε αυτό που είναι κοσμική θλίψη παίρνει διαστάσεις πνευματικές και τότε μετράει, βαραίνει στην αιωνιότητα, όπως και η βλασφημία και ο γονγκισμός, και αυτό μετράει στην αιωνιότητα. Και ερχόμεθα εις το τρίτο του τριπτύχου της πορείας της χριστιανικής, είναι η πτωχία. Σε αυτό θα μείνω ιδιαιτέρως και θέλω παρακαλώ πολύ να προσέξετε. Τι είναι η πτωχία? Καταρχάς είναι η υλική πτωχία. Να το διασαφίσουμε. Είναι καθαρά η υλική πτωχία. Είναι χαρακτηριστικό ότι το στοιχείο της πτωχίας έχει δύο θέσεις στο Ευαγγέλιο. Η πρώτη θέση είναι η αναζήτηση των πτωχών και η θεραπεία της πτωχίας από τις ανάγκες εκείνων που φέρουν αυτήν. Με άλλα λόγια, η πτωχία είναι κάτι κακό που πρέπει να θεραπευθεί. Γράφει ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, στο δεύτερο κεφαλαίο του. Εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχωση και λυπόμενη όση της εφημερού τροφής, κάποιος αδελφός, κάποια αδελφή, γυναίκα δηλαδή, κρυώνουν, δεν έχουν ρούχα να ντυθούν και ακόμη δεν έχουν φαγητό της εφημερού τροφής, της καθημερινής τροφής, δηλαδή της πραγματικά καθημερινής τροφής, όχι αποθήκη. Και πει κάποιος από εσάς εις αυτούς, υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε, μη δότε δε αυτοί στα επικίδια του σώματος και το όφελος. Είναι εκείνο που λέμε, σε λυπάμαι άνθρωπέ μου, τι να σου κάνω. Να σε ευλογεί ο Θεός, να σε έχει καλά ο Θεός. Δεν τον κατηγορούμε τον άλλον, δεν τον βρίζουμε, δεν του λέμε σηκωφύγε, δεν του κλείνουμε την πόρτα με την έννοια ότι δεν του συμπαθούμε την πτωχία. Του λέμε αυτά τα λόγια, αλλά δεν του δίνουμε τίποτα. Τι το όφελος, λέγει ο Άγιος Ιάκωβος αδελφόθεος. Θρησκεία καθαρά και αμίαντος παρά το Θεό και πατρία αυτή εστίν. Επισκέπτεστε ορφανούς και χείρες εν τη θλίψη αυτών. Μην το πεις αυτό. Δείξε έργο το πράγμα. Δηλαδή, φρόντισε να καλύπτεις, να θεραπεύεις τις ανάγκες που δημιουργεί η πτωχία. Και το χαρακτηριστικότερο είναι ότι το κριτήριο της εισόδου μας εις την Βασιλεία του Θεού είναι η αγάπη υπό την μορφή της φιλανθρωπίας. Τι λέγει ο Κύριος? Επίνασα γάρ, επίδασα και εδώ κατένει φαγήν, εδίψισα και εποτίσα τέμε, ξένος ήμιν και συνηγάγεται με, γυμνός και περιαβάλλεται με. Αν και οι λόγοι αυτοί του Κυρίου εκφράζουν αυτήν την κατωτάτη βαθμίδα αγάπης, παρά τα αυτά είναι έκφραση αγάπης και αποτελούν το κριτήριο της κρίσεως την εσχάτην ημέρα. Συνεπώς, το συμπέρασμα είναι ότι οφείλουμε να θεραπεύουμε το κακό της πτωχίας. Γιατί? Διότι η πτωχία κάθε αυτήν είναι κάτι κακό. Ακούσατε τι είπα? Η πτωχία κάθε αυτήν, από μόνη της, εξεταζομένη δηλαδή κάθε αυτήν, είναι κάτι κακό. Είναι σωματικό κακό και είναι αποτέλεσμα του ηθικού κακού. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, τα πουλάκια υποφέρουν γιατί εγώ
είμαι ο αίτιος που εισήχθη ο θάνατος, η φθορά μέσα εις την κτήση του ηθικών κακών, η απομάκρυση του ανθρώπου από το Θεό, στο πρόσωπο του Αδάμ και της Εύας, και η συνεχεία με τις προσωπικές αμαρτίες των απογόνων του Αδάμ. Όπως βλέπουμε, η ανομβρία, η ακαρπία της γης, όλα αυτά δεν είναι παρά μια κατάσταση κατάρας ενώ αντιθέτως. Η ευκαρπία της γης είναι μια ευλογία. Δι' αυτήν την ακαρπία της γης, η οποία είναι και η αιτία της πτωχίας, λέμε φέτος δεν έχει σιτάρι, φέτος δεν έχει λάδι. Και δυστυχώς δεν είναι κάτι μόνο περιορισμένο να πούμε στην Ελλάδα, ούτε μπορεί να προκληθεί πείνα, ειδικά άμα έχουμε μια καταστροφή σε μια επαρχία, στη Θεσσαλία επί παραδείγματι, όταν είναι εις ολόκληρη Ήπειρον, όταν έχουμε το φαινόμενο της ξηρασίας επάνω στον πλανήτη μας, τότε η πείνα είναι παγκοσμία και είναι πολύ σοβαρά. Τότε τι κάνουμε? Ευχόμεθα εις τον Θεό να άρει, να σηκώσει αυτήν την ακαρπία, αυτήν την κατάραν, την ανομβρία κλπ. Στη Θεία Λειτουργία, όπως και στο μυστήριο του γάμου, τι ευχόμαστε, τι λέμε? Υπέρ εφορίας των καρπών της γης ευχόμεθα για τους ευκράτους καιρούς. Και στον γάμο λέμε υπέρ εμπλισμού των ταμείων αυτών παντός αγαθού. Δηλαδή ευχόμεθα οι νεόνυμφοι να έχουν κελάρι γεμάτο από αγαθά. Και το ευχόμεθα αυτό επισήμως. Το παρακαλούμε, δεν είναι μια ευχή απλή, είναι προσευχή. Παρακαλούμε τον Θεό να έχει γεμάτο το κελάρι των νεονύμφων, να μην τους λείψει τίποτα. Ώστε βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι το θέμα της πτωχίας είναι σοβαρό θέμα. Γι' αυτό παρακαλάμε τον Θεό να μην υπάρχει. Εξάλλου η πείνα είναι μια πληγή. Να μην τρέχω στην Αγία Γραφή να σας αναφέρω αυτήν την πληγή. Σας αναφέρω μόνο, μια που έχουμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως, την τετάρτη σφραγίδα. Θα δούμε στο έκτο κεφάλαιο, στίχος 8, είναι αρκετά κάτω, πέρα. Όταν ανοίγεται αυτή η σφραγής, έγινε το εξής. Έπεσε πείνα, ακούσατε το. Και δόθη εξουσία επί το τέταρτον της γης, αποκτείνε εν ρομφέα και εν λοιμό και εν θανάτω και υπό των θηρίων της γης. Ακούσατε, εδόθηκε εξουσία, λέγει, να θανατωθεί το εν τέταρτον της γης, τον καιρό που εγγράφεται το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Και τα πολεμικά μέσα ήταν η σφεντόνα και το τόξο, αγαπητοί μου, και το ακόντιον. Και το αδιανόητο ότι θα μπορούσε ποτέ να θανατωθεί το τέταρτο της γης. Σήμερα, με τα όπλα που διαθέτουμε, όχι το τέταρτο, αλλά ολόκληρος ο πληθυσμός της γης, της γης και των πέντε υπήρων, να εξαφανιστεί από προσώπου της. Το λέω αυτό γιατί τον καιρό που εγγράφει τον βιβλίο, θα λέγε κανείς, είναι υπερβολικό, απίθανο. Το τέταρτο της γης, ναι, το τέταρτο της γης, και είναι λίγο. Και είναι λίγο. Είναι λίγο από τα 5 δισεκατομμύρια πράγματα. Δεν φτάσαμε ακόμα, το 4 δισεκατομμύρια. Κάπου εκεί. Να πεθάνει το 1 δισεκατομμύριο των ανθρώπων. Από τι? Από τη ρομφαία. Θα πει από πολεμικές καταστάσεις. Από το λιμάνι. Θα πει από την πείνα. Και από τα κυρία της γης. Άμα πάσουμε εκεί θα σας πω τι είναι τα κτίρια της γης. Παρά μόνο τώρα έτσι παρεμπιπτόντως σας λέγω. Κτίρια της γης δεν είναι τα λεοντάρια μόνο. Κυρίω αναδεικνύουμε και το μικρόφωνο. Επειδή δεν φαίνεται, είναι πολύ πιο φοβερό το κτίριο που λέγεται μικρόβιο από το κτίριο που λέγεται λεοντάρι. Αλλά τι είναι όμως, το θέμα είναι ότι θα πεθάνουν άνθρωποι από τη βία. Και τι είναι αυτό? Είναι μία πληγή. Μία από τις 7 πληγές που θα δοθούν. Αλλά και αν θέλετε ακόμη, ένα από τα θαύματα του Κυρίου μας είναι ο εμπλισμός των πεντακυσιλίων εις μέρημον.
Δεν γράφει εκεί ο Ευαγγελιστής ότι έφαγαν πάντες και χορτάστησαν και ήραν, εσήκωσαν το περισσέπον των κλασμάτων 12 κοφίδους πλήρης, που θέλει ότι υπάρχει εδώ μια αυθονία. Είπε ο Κύριος, δεν θέλω να αποκάμουν τον δρόμο από την πείνα, δώσατε τους να πάνε οι άνθρωποι. Η πτωχία λοιπόν, επαναλαμβάνω αγαπητοί μου, είναι κάτι κακό που ο αληθινός χριστιανός, αντιλαμβανόμενος ακριβώς αυτό το κακό, έρχεται να το απομακρύνει από τους υφισταμένους τούτο αδελφούς του. Ναι, όταν βλέπεις τον άλλον ότι είναι πτωχός, οφείλεις να τον βοηθήσεις. Πρέπει να μην είναι πτωχός ο άλλος, τουλάχιστον να μην πεινά και να μην κλειώνει. Η δευτέρα θέση θεωρείται σαν κάτι αγαθόν, και όχι μόνο απλώς αγαθόν, αλλά και επιζητητέων αγαθόν. Ο πρώτος εξάλλου κρίκος των μακαρισμών είναι ο μακαρισμός των πτωχών. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Ευτυχισμένοι αυτοί που είναι πτωχοί από την ίδια τους τη θέληση, γιατί σε αυτούς ανήκει η βασιλεία του Θεού. Δεν πρόκειται, αγαπητοί μου, για τους ταπεινόφρονες. Μπορεί να ερμηνεύσουμε και για τους ταπεινόφρονες, αλλά δεν πρόκειται γι' αυτό, και θα σας το αποδείξω αμέσως. Μπορείτε να μου αντιτάξετε ότι υπάρχουν γνώμες πατέρων που έχουν κάνει ομιλίες πάνω στον πρώτον μακαρισμό με βάση την ταπεινοφροσύνη. Το δέχομαι. Αλλά θα μπορούσα να σας πω και εγώ πατέρες που έχουν κάνει εργασίες και ομιλίες με βάση την πτωχία ως έχει και όχι ως ταπεινοφροσύνη. Δεν πειράζει αν κανείς μπορεί να το πάρει μεταφορικά. Θα σας δείξω όμως ότι δεν πρόκειται περί της ταπεινοφροσύνης, αλλά περί της πτωχίας, και ότι μακαρίζεται πραγματικά η πτωχία. Φαίνεται από τη σύνταξη της προτάσεως. Ευτυχής η πτωχή από την ίδια τους την προαίρεση, γιατί δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών. Η πτωχή το πνεύματι, η πτωχή δια του ιδίου των πνεύματος, δηλαδή δια της ιδίας των προαιρέσεως. Αυτό το πνεύματι είναι δυτική, είναι δοτική του τρόπου, είναι δοτική του τρόπου. Και ότι πρόκειται περί πτωχών και όχι περί ταπεινοφρόνων, περί πτωχών εκουσίως πτωχών, γιατί αυτοί μακαρίζονται. Η θεληματικά πτωχή φαίνεται καθαρότατα από εκείνο που ο Κύριος είπε εις τον πλούσιο νεανίσκον: πάντα όσα έχεις πώλησον και διάδος πτωχή, πτωχής και δεύρω ακολούθημη. Δηλαδή μην είσαι πλούσιος, γίνε φτωχός, δώσε τα υπάρχοντά σου εις τους πτωχούς. Οπότε βλέπουμε καθαρά ότι πρόκειται περί εκουσίου θεληματικής πτωχίας. Αλλά το σπουδαίο είναι ότι το Καταλουκάν Ευαγγέλιον, όταν αναγράφει τους μακαρισμούς, τους αναγράφει χωρίς να λέγει η πτωχή το πνεύμα, και απλώς η πτωχή. Και το σπουδαιότατον ότι τους αναγράφει καταθετικών και αρνητικών τρόπων. Γράφει το Καταλουκάν στο 6ο κεφάλαιο 20 έως 25 στίχη: μακάρι η πτωχή, δεν λέει το πνεύματι, μακάρι η πτωχή, ότι η μετέρα εστίν η βασιλεία του Θεού. Θετικός αυτό. Αρνητικός πλην ουέι μη λέγω της πλουσίης, ότι απέχετε την παράκληση ημών, αλίμονός σας σε εσάς τους πλουσίους. Γιατί απέχω θα πει έχω πάρει, δεν θα πει με μακριά, από και έχω, έχω πάρει. Γιατί έχετε ήδη την παρηγορία σας, τη ζέστη σας, το φαγάκι σας, τα καλά σας τα ρούχα, το αυτοκίνητό σας, το κολό σας στο σπίτι. Πήρατε την παρηγορία σας. Θυμηθείτε και την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Εσύ λέει απέλαβες, ο πτωχός όχι. Άλλο ότι ο πτωχός ήταν, προσέξτε, ήταν ακούσια πτωχός, αλλά και τούτο για να δομηθεί η παραβολή, για να δοθεί η ευκαιρία να δώσει ελεημοσύνη ο πλούσιος. Διότι αν υποτεθεί ότι αυτός ήταν εκούσια πτωχός,
θα του έλεγε δεν θέλω να μου δώσεις τίποτα πλούσια, εγώ ήμουν πλούσιος και τα άφησα τα πλούτη μου. Όμως παίρνει πνευματικές διαστάσεις η πτωχία του πτωχού, επειδή δεν γονγίζει. Δεν γονγίζει. Αλλά αυτό το πεινώντες που λέγει εδώ, συγγνώμη, ακόμη λέγει ουέ μη αλίμονος εσάς οι εμπεμπλισμένοι, οι χορτάτοι, ότι πεινάσετε. Γιατί θα πεινάσετε? Όπως αντιλαμβάνεστε αγαπητοί μου, εμπεμπλισμένοι όχι από δικαιοσύνη. Γιατί τι λέει στο κατά Ματθαίον? Μακάρι οι πεινώντες την δικαιοσύνη. Τι θα λέγαμε λοιπόν εδώ? Αλίμονος εσάς που είσαστε χορτάτοι, από τι? Από δικαιοσύνη. Μα πως είναι δυνατόν? Πρόκειται λοιπόν για αυτό που λέει: ευτυχισμένος ο θεληματικά φτωχός, δυστυχής και αλίμονό του εκείνος που είναι πλούσιος και δεν λογαριάζει τίποτα ότι υπάρχει η πτωχία. Έτσι βλέπουμε οι Απόστολοι επί παραδείγματι να κινούνται εις τον κόσμο ως πτωχοί. Μας λέγει ο Απόστολος τη Δευτέρα του προς Κορινθίους, επιστολή 6,10, ως πτωχοί εμείς οι Απόστολοι, πολλούς δε πλουτίζοντες, πνευματικά εννοείται, ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Ως μη έχοντες τίποτε, αλλά τα πάντα κατέχοντες. Γιατί? Γιατί κατέχουμε εσάς. Εάν έχουμε εσάς, έχουμε και το πορτοφόλι σας. Άλλο τι χαιρόμεθα και κινούμεθα εις τον κόσμο ως πτωχοί. Αλλά πρέπει να τονίσουμε πάλι εδώ από τα ανωτέρω δύο βασικά στοιχεία. Το πρώτο είναι, και υπογραμμίζω, το εκούσιον της πτωχίας, το θεληματικόν. Να μπορώ να μην είμαι πτωχός και να θέλω να είμαι πτωχός. Προσέξτε, όχι από κακό κεφαλιά, όχι για τα τρώω όλα στο κρασί και στις ταβέρνες, αυτό είναι ασωτεία, αλλά για λογαριασμό του Ευαγγελίου. Να μείνω πτωχός για τη Βασιλεία του Θεού. Το δεύτερο είναι η εν Χριστώ πτωχία. Προσέξτε παρακαλώ, η εν Χριστώ πτωχία. Πτωχία χάριν του Χριστού, χάριν της Βασιλείας του Θεού. Πτωχία θεληματική, συγγνώμη, πτωχία μη θεληματική, ακουσία, είναι κάτι κακό και μάλιστα βάρος δυσβάστακτον. Πτωχία θεληματική, όχι όμως εν Χριστώ, είναι μία πτωχία χωρίς νόημα και σκοπό. Αν το θέλετε, είναι και μία, ένα καπρίτσι, μπορεί να είναι και από μια φιλοσοφική διάθεση. Η εν Χριστώ εκουσία πτωχία είναι αυτή που έχει βάθος και αληθές νόημα με αιωνίους διαστάσεις. Υπεγράμμισα και επαναλαμβάνω, εκουσία εν Χριστώ πτωχία. Διότι μπορεί να έχω εκουσία και όχι εν Χριστώ. Πρέπει να είναι εκουσία θεληματική και εν Χριστώ πτωχία. Αυτή η εν Χριστώ θεληματική πτωχία, αγαπητοί μου, στην οποία και θέλω να μείνω, έχει μία θεολογική διάσταση. Και αυτή η θεολογική διάσταση έχει, είναι για τους εξής λόγους. Προσέξτε τι είπα, η εν Χριστώ θεληματική πτωχία έχει θεολογική διάσταση. Πρώτον, διότι απαλλάσσει τα φτερά της ψυχής από των υλικών φόρτων του πλούτου δια πνευματικά πτερυγίσματα. Οι πατέρες ετώνιζαν και υπερετώνιζαν, εις ροή αίματος εκροή πνεύματος απεργάζεται. Βάζεις αίμα, βγάζεις πνεύμα. Βάζεις αίμα, βγάζεις πνεύμα. Δηλαδή, παίρνεις χρήματα, γίνεσαι πλούσιος. Είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα. Όσο πλούσιος γίνεσαι, τόσο αφαιρείται η πνευματικότητά σου. Πλούσιος και πνευματικός άνθρωπος, κατά τον λόγο του Κυρίου, είναι αδύνατο να συμβιβαστούν, τόσο αδύνατο ώστε να περάσει από την τρύπα της βελόνης ένα χοντρό παλαμάρι, κάμιλος λέγεται, ή αν θέλετε το ζώο κάμιλος, να περάσει μέσα από την τρύπα της βελόνης.
Βέβαια, θα μου πείτε, δηλαδή να, εκτός εάν υπάρχει η περίπτωση εκείνη για την οποία ο Κύριος είπε «Τα αθήνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί». Υπάρχουν πλούσιοι που θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού, όπως μπήκε και ο Αβραάμ. Αλλά είναι λίγοι. Είναι λίγοι. Είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα. Μόνον εκείνος ο οποίος μπορεί να κατενόησε τα πράγματα όπως το Ευαγγέλιο τα αποκαλύπτει, μόνον αυτός, έστω και αν είναι πλούσιος, δύναται να σωθεί. Δεύτερον, η πνευματική εκουσία, πτωχία, η πτωχία δηλαδή η εν Χριστώ, μοιεί στην πνευματική ζωή ως ένα θαυμάσιον άριστον εργαλείον, αλλά και αναντικατάστατον. Μια θαυμασία εικόνα μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. Λέγει, εγώ γαρέμαθον, εν εις ημί αυτάρκης είμαι. Αυτό το λέει στους Φιλιππησίους. Αθάνατη σελίδα ο αθάνατος Παύλος. Αθάνατη σελίδα, αγαπητοί μου. Εγώ έμαθα στη φυλακή ήταν. Στη φυλακή, στη Ρώμη, στη φυλακή. Δεν μπορούσε να δουλέψει και να βγάλει το ψωμί του, γιατί δούλευε και έβγαζε το ψωμί του. Και του στείλανε οι Φιλιππίσιοι χρήματα. Και τους γράφει, τι μου στείλατε? Καλά κάνατε και στείλατε, γιατί αυτό δείχνει τον καρπό της πνευματικής σας ζωής. Αλλά τι μου στείλατε? Γιατί εγώ έμαθα να μένω αυτάρκης σε εκείνα, με εκείνα που έχω. Αυτάρκης. Το μεγάλο κεφάλαιο του ανθρώπου, η αυτάρκεια. Είδα και ταπεινούστε, είδα και περισσεύει. Έχω μάθει καλά το μάθημα, και να μην έχω και να έχω. Εν παντί και εν πάση με μοίημαι, σε κάθε τι, με κάθε τρόπο έχω μοιηθεί. Και χορτάζεστε και πεινάν. Έμαθα και να χορταίνω, έμαθα και να πεινάω. Δηλαδή τι, όταν χορταίνω να μην γίνομαι ζώο, και όταν πεινάω να μην βλασφημώ τον Θεό. Και περισσεύειν και υστερίστε. Έμαθα το μάθημα και περίσσια να τα έχω, χωρίς να κολλάω σε αυτά και να είμαι πλούσιος, αλλά και να υστερούμε χωρίς να λέγω τι θα γίνω σαν να πέθανε ο Θεός. Απέχω δε πάντα και περισσεύω. Είδατε και το απέχω εδώ. Θα πει έχω απ' όλα. Έτσι γράψει στους Φιλιππησίους. Απέχω δε πάντα και περισσεύω. Έχω απ' όλα, και όχι μόνο έχω απ' όλα, αλλά έχω και περίσσευμα. Άγιε Παύλε, στη φυλακή είσαι. 3 χρόνια στη φυλακή. 3 χρόνια στη φυλακή. 2 χρόνια στην Κεσάρη και 1 χρόνο στη Ρώμη. Τι έχεις και περισσεύεις? Απέχω πάντα και περισσεύω. Δεν λέει ψέματα ο Παύλος. Είδατε λοιπόν, παρακαλώ, πως φτιάχνεται ο άνθρωπος, πως μιλεύεται. Μεγαλώστε τα παιδάκια σας με τις τσικολάτες, να το πω έτσι, και να δείτε άμα θα πιάσει μια πείνα, τι θα γίνουν τα παιδάκια σας. Τι θα γίνουν τα παιδάκια σας. Μεγαλώστε τα παιδάκια σας πλούσια και με τα φρέσκα βούτυρα και τα φρέσκα βουλάκια, και να δείτε. Μάθετε τα την νηστεία, να μαθαίνουν έστω με τον τεχνικό τρόπο, τον τεχνητό αυτό τρόπο της, της κακοπαθίας, για να μπορούν να αντέξουν στις δύσκολες μέρες της ζωής τους, για να μπορούν να λένε με τον Απόστολο Παύλο, είδα και περισσεύει, είδα και υστερίστε. Τρίτον, η εν Χριστώ πτωχία δημιουργείται ανα πάσα στιγμή εις αυτήν η πίστη εις την εξάρτηση του Θεού, εις την πρόνοια του Θεού. Με τον τρόπο αυτόν θανατώνεται η αυτοπεποίθηση και η αυτοασφάλιση. Εκείνο το έχω πολλά, τι με νοιάζει, εγώ να είμαι καλά, το κελάρι μου και το πορτοφόλι μου. Αυτή η αυτοπεποίθηση είναι η δολολατρία, αγαπητή, και η αυτοασφάλιση. Προσέξατε το. Φυσικά, όταν λέμε αυτοασφάλιση, δεν σημαίνει η ασφάλεια ΙΚΑ ή τα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν έχουν καμία σχέση αυτά. Δεν έχουν καμία σχέση. Θεραπεύουν το πρώτο είδος της πτωχίας. Να μην υπάρχουν πτωχοί, να μην υπάρχουν δυστυχισμένοι. Όμως όχι εκείνο το κόλλημα σε αυτά τα πράγματα, ότι εγώ έχω τα πάντα, έχω την ασφαλειά μου, έχω καταθέσεις, έχω επενδύσεις και έχω να φοβηθώ. Φοβερό πράγμα, αγαπητοί μου, αυτή η αυτοασφάλεια. Η εξάρτησή μας από το Θεό. Ο άνθρωπος που είναι πτωχός θεληματικά, αναγκαστικά τροποντινά,
εξαρτά πλέον τον εαυτό του από τον Θεό. Ξέρετε τι λέγει? Όταν βρίσκεται σε μια δύσκολη στιγμή, δεν πέθανε ο Θεός. Ο άλλος με την αυτοασφάλεια, ξέρετε τι λέγει? Και να πεθάνει ο Θεός, τι με νοιάζει? Γιατί στηρίζεται στον εαυτό του. Ακόμη τέταρτον, η ελπής του πιστού εναποτίθεται εις τον ουράνιον πλούτον. Η ελπής, η ελπίδα μου δεν είναι στα αγαθά αυτά, είναι στον ουρανό. Όταν μένω έτσι πτωχός, δεν κάνω παρά μία μετάθεση του πλούτου μου στον ουρανό. Ενώ ο πλούσιος που θέλει να μένει πλούσιος δεν κάνει ποτέ αυτή τη μετάθεση. Θυμηθείτε τα λόγια του Κυρίου για να δείτε κατά πνεύμα ότι αυτό είναι ο Ευαγγέλιος. Μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης. Δεν εννοεί να μην έχεις μια μικρή οικονομία. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω πως το λέει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά μη θησαυρίζετε. Μην έχετε την ελπίδα σας εκεί όπου εσείς και ευρώς σας αφανίζει. Αλλά ο θησαυρός σας να είναι, λέγει, εις των ουρανών, που δεν υπάρχουν κλέπτε και διαρρήκτε, ούτε σκουριά, ούτε σκόρος, τίποτα από εκεί, ανέκλειπτος. Δεν λείπει ποτέ ο θησαυρός εκεί. Έχει και τον τόκο του, αγαπητοί. Η τράπεζα του ουρανού έχει και τον τόκο της. Ω τόκο, αν ξέρετε. Είναι εκείνο που είπε ο Κύριος με μια ωραία παρομοίωση, που λέγει ότι δανείσατε με τον μαμονά της αδικίας. Δώσατε, λέει, κάνετε φίλους με τον μαμονά της αδικίας, ώστε όταν εκλείπετε, φύγετε από την παρούσα ζωή, να σας υποδεχθούν. Δηλαδή θα πάρω εκεί το κεφάλαιο και τον τόκο. Αυτό θέλει να πει, έχω πλούτον εκεί. Ο Απόστολος Παύλος λέγει στην προς Εβραίους, όταν αποτείνεται προς εκείνους που έχασαν τα υπαρχοντά τους, γιατί τους τάρπαξαν οι διώκτε. Την αρπαγή των υπαρχόντων, λέει στο κεφάλαιο 10, υπέροχο κεφάλαιο, διαβάσατε το στο σπίτι σας, το 10 κεφάλαιο προς Εβραίους. Την αρπαγή των υπαρχόντων ημών με τα χαράς προσεδέξαστε. Όταν σας πήραν τα υπάρχοντά σας, αυτό το δεχτήκατε με πολύ χαρά. Παράξενο. Ποιος χαίρεται όταν του αρπάξουν τα υπάρχοντά του? Γινώσκοντες, να το μυστικό, έχει εν εαυτής κρίτονα ύπαρξη εν ουρανής μένουσα. Ύπαρξη θα πει περιουσία. Γιατί ξέρετε ότι έχετε για τους εαυτούς σας καλύτερα περιουσία που μένει στον ουρανό. Και έτσι δεν λυπηθήκατε. Ώστε βλέπετε ότι η πτωχία, η θεληματική εν Χριστώ, όταν έρθει μια τέτοια κατάσταση, ο άνθρωπος πώς αισθάνεται? Η ελπίδα του δεν είναι σε αυτή, είναι στο Θεό. Πέμπτον, κάνει καθιστά των πιστών άνθρωπων ευέλικτων και πρόσφορων εις την χριστιανική νομολογία, την δάση και το μαρτύριο. Δεν σκέπτεται περιουσία, αγαπητοί μου, εκείνος ο οποίος μπροστά του έχει την πίστη για τον Χριστό. Όλα για όλα, όλα για όλα. Όταν όμως έχει περιουσία, όταν σκέπτεται την περιουσία του, πώς να ομολογήσει Χριστό? Το βλέπουμε κάθε μέρα αυτό. Για να μην ελαττωθούν τα συμφέροντά μας, τι κάνουμε? Λουφάζομαι και δεν μιλάμε, μόνο και μόνο για να μην ζημιώσουμε. Όταν δεν έχεις τίποτα να ζημιώσεις, τι έχεις να φοβηθείς? Και το μαρτύριο ακόμα δύνασε να υποστείς. Σαν το πουλάκι πραγματικά θα πετάς. Σε κάθε τι θα έχεις μια ευληγησία αφάνταστη, όταν δεν έχεις περιουσία. Και έκτον, η πτωχία, αυτό προσέξτε, είναι άρνησης προσκτήσεως ενός πεπαλαιωμένου κόσμου που δεν θα απομείνει τίποτα από την παρούσα του μορφή όταν θα εισέλθουμε εις τον νέον κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Τίποτα, ούτε το σπίτι μας, ούτε τα χωράφια μας, ούτε τα χρήματά μας, απολύτως τίποτα. Ακούστε τι λέγει ο Απόστολος, Α Κορινθίους 7:30-31. Τούτο δε θυμεί, αδελφοί, τούτο σας λέγω. Ο καιρός συνεσταλμένος το λοιπόν εστίν. Είναι οι αγοράζοντες ως μη κατέχοντες. Μπορείς να αγοράσεις. Να μην λες τα πράγματά μου.
Και οι χρώμενοι το κόσμο τούτο ως μη καταχρώμενοι. Και αυτοί που κάνουν χρήση του κόσμου τούτου να μην κάνουν κατάχρηση, απλώς χρήση. Και το μαγνητόφωνο θα κάνεις χρήση, και το ρολόι σου, και το λεωφορείο, και το ηλεκτρικό. Πρόσεξε όμως, μη κολλάς αυτά, απλώς χρήση θα κάνεις, τίποτα άλλο. Γιατί παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου. Περνάει η μορφή του κόσμου τούτου. Αφού λοιπόν περνάει, τι να αποκτήσω. Πρώτα υπάρχει ο θάνατος. Υπάρχει ο θάνατος. Αλλά και ο θάνατος να μην υπήρχε, τι πάω να αποκτήσω? Έναν κόσμο πεπαλαιωμένον? Έναν κόσμο που θα αλλάξει, που θα γίνει καινούριος, που θα έχει νέα μορφή, νέες διαστάσεις, που θα είναι η βασιλεία του Θεού? Θα καθούν όλα? Τι λοιπόν να αποκτήσω? Να, γιατί είναι θεολογικός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει εκουσία πτωχία εν Χριστώ. Γιατί όλα αυτά τα προσμετρά. Και τέλος, μάλιστα το προτελευταίο και το τελευταίο θέλω να προσέξετε, η εκουσία εν Χριστώ πτωχία καθιστά των πιστών όμοιον με εκείνον ο οποίος εκουσίως επτώχευσε τον Θεόν. Πτωχεύει ο Θεός, πτωχεύει ο Θεός, διότι δια της αμαρτίας επτώχευσε ο άνθρωπος. Και μιμούμενος ο άνθρωπος τον πτωχεύσαντα Θεόν δια της ενανθρωπίσεως, καθίσταται πλούσιος. Να πως το λέγει αυτό στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του ο Απόστολος Παύλος 8,9. Γινώσκεται την χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι δι' ημάς για σας επτώχευσεν πλούσιος ον. Πλούσιος υπάρχον ή να ημείς, ώστε εσείς τη εκείνου πτωχία πλουτίσετε. Έτσι ο άνθρωπος γίνεται μιμητής του Χριστού. Αυτό το βλέπουμε πραγματικά σε ολόκληρη τη διάσταση του Ευαγγελίου. Όλοι οι Άγιοι, αγαπητοί μου, έτσι έζησαν. Ρίξτε μια ματιά στη ζωή όλων των Αγίων, θα το δείτε αυτό. Τι είναι οι Άγιοι? Η εικονογραφημένη έκδοση του Ευαγγελίου. Αυτό είναι η άλλη. Δεν καταλαβαίνεις το Ευαγγέλιο? Διάβασε τη ζωή ενός Αγίου. Δες τη ζωή ενός Αγίου. Και εκεί, όπως παλιά κάποτε δεν ήξεραν οι άνθρωποι γράμματα και ζωγράφησαν τον Φερρυπίν τους χαιρετισμούς, τους έκαναν στον τοίχο, στις εικόνες, για να μαθαίνουν τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας οι αγράμματοι. Έτσι, η εικονογραφημένη διδασκαλία του Ευαγγελίου, ορθοδόξος, είναι η ζωή των Αγίων. Πάντως, μία θαυμασία έκθεση περί της πτωχίας και των δύο θέσεων, ως κάτι κακό που πρέπει να θεραπευθεί, ως κάτι αγαθόν που πρέπει να αναζητηθεί, δηλαδή η θεολογία της πτωχίας, της εν Χριστώ πτωχίας, θα τη βρείτε, αν θέλετε, σπίτι σας, στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, ολόκληρα τα κεφάλαια, το 8 και το 9. Διαβάσατε. Η εποχή μας όμως, αγαπητοί μου, είναι μια εποχή ανέθεων και πνεύματος σεκουλαριστικού, δηλαδή πνεύματος του νυν αιώνος. Σήμερα, αύριο, βασιλεία Θεού, όχι καημένε, σήμερα, έχεις να φας, έχεις να πλουτίσεις, αυτό έχει σημασία. Είσαι βλάκας άμα δεν αρπάξεις της ευκαιρίας να γίνεις πλούσιος. Αλλά για αυτό το λόγο όμως, οι χριστιανοί της εποχής μας, επειδή ακριβώς ζουν με αυτό το πνεύμα, δεν κατανοούν την αξία της εκουσίου εν Χριστώ πτωχίας. Ίσως την κατανοούν ή θέλουν να την κατανοούν μόνο στον κλήρο. Ξέρετε, ο κόσμος θα ήθελε τον κληρικό να είναι πτωχός, να μην κάνει περιουσία. Μόλις ο παπάς πάρει αυτοκίνητο, μόλις κάνει διαμέρισμα, πολυκατοικία, ο είδες που μου κοινό. Τον ιερέα τον θέλει πτωχόν. Και άμα τον βλέπει πτωχόν, τον τιμά. Βλέπετε το κριτήριο, το βλέπετε? Αλλά όσον αφορά εις το πλήρωμα της Εκκλησίας, το πλήρωμα της Εκκλησίας δεν πρέπει να ακολουθεί την εν Χριστώ πτωχία. Αυτό είναι το φοβερό. Ο παπάς ναι, ο λαός όχι. Γιατί? Δεν υπάρχει Ευαγγέλιο ιερέων και Ευαγγέλιο λαϊκών. Είναι το Ευαγγέλιο για όλους. Δεν είναι, αν σας πω αγαπητοί μου, υπερβολή αν πούμε τούτο. Αυτή είναι η αιτία, αυτή είναι η αιτία που δεν κατανοούμε την εν Χριστώ πτωχία, την θεληματική, που δεν καταλαβαίνουμε σήμερα τον χριστιανισμό. Δεν είναι υπερβολή,
Σας το τονίζω. Αν θα ρωτήσετε γιατί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν σήμερα το χριστιανισμό, επειδή δεν καταλαβαίνουν αυτό το σημείο. Και αφού δεν καταλαβαίνουν αυτό το σημείο, τότε ούτε το μυστήριο της ενανθρωπίσεως καταλαβαίνουν, τους φαίνεται παράξενο. Ούτε και το μυστήριο του Σταυρού. Όλα αυτά μένουν όχι απλώς μυστήρια, αλλά σφραγισμένα μυστήρια. Και επειδή δεν κατανοούν ούτε το μυστήριο της ενανθρωπίσεως, ούτε το μυστήριο του Σταυρού, φτάνουν να αρνηθούν και των Χριστών και των Σταυρών. Γι' αυτό έχουμε άρνηση. Είναι ακατανόητα πράγματα. Αλλά είναι όμως αιώνια πράγματα. Αν μου πείτε, πάτερ μου με συγχωρείτε, αλλά λιγάκι πιο συγχρονισμένος να είσαστε. Το Ευαγγέλιο είναι συγχρονισμένο. Δεν μπορούμε να υπούμε ότι αυτά είναι παλιά πράγματα. Γι' αυτό υποφέρουμε αυτή. Άμα υπάρχει μια βαριά αρρώστια, τι θα πούμε? Πρέπει να θεραπευτούμε. Θα βρούμε την αιτία. Μπορείς να μιλάς αν αυτό που είναι φάρμακο, ότι είναι αναχρονισμένο. Έχεις γρήπη, βάζεις βεντούζες. Βάζεις βεντούζες. Βρίσκεις τη θεραπεία σου με τις βεντούζες όταν είσαι κρυωμένος. Μπορείς να πεις, όσο σπουδαία φάρμακα ήταν βρούμε, ότι οι βεντούζες απειρχαιώτησαν. Μπορείς να το πεις αυτό, αφού βρίσκεις τη θεραπεία σου. Οι βεντούζες κλασικών φάρμακων. Βεντούζες λοιπόν. Και το Ευαγγέλιο, εφόσον θεραπεύει, δεν παλιώνει. Γιατί αυτό μόνο θεραπεύει, δεν παλιώνει. Έτσι αγαπητοί, το μέτρο της εν Χριστώ πτωχίας, το μέτρο της εν Χριστώ πτωχίας είναι αυτό που λέγει θαυμάσιο Απόστολος, για να μην θορυβηθούμε. Έστι πορισμός μέγας, η ευσέβεια μεταυταρχίας. Πλούτος μεγάλος υπάρχει. Να συνδυάσεις την ευσέβεια με την αυτάρκεια. Με την αυτάρκεια. Έχω αυτά, δόξα τω Θεώ, με φτάνουν. Έχοντες δε διατροφές και σκεπάσματα, τούτης αρκεστισόμεθα. Έχοντες να ζήσουμε και να ντυθούμε, με αυτά να αρκεστούμε. Α Τιμόθεος 6,6-8. Αυτό ισχύει για όλους τους χριστιανούς, να το ξέρουμε. Αν κανείς πάλι θέλει να προχωρήσει λίγο πιο κάτω, είναι δικαίωμά. Αλλά αυτό το σημείο είναι το μίνιμουμ της προσφοράς. Οφείλει από αυτό να ξεκινήσει. Αυτή ακριβώς η πτωχία, η μεταθλίψεων και έργων, ήτο και ο πλούτος και ο έπαινος του επισκόπου της Μύρνης, παρόλων των πλούτων της πόλεως αυτής. Είχε πολύ υλικών πλούτων, αλλά ο επίσκοπος της έζησε εν Χριστώ θεληματικά. Αυτός ήταν ο πλούτος του, όπως θα είναι και ο δικός μας αγαπητοί μου πλούτος.